Ζούμε στον αιώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού και η αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων, θεωρώ είναι επιβεβλημένη τόσο για το δημόσιο γενικότερα, όσο κυρίως και για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Δήμη. Οι υπηρεσίες αυτές που παρέχονται στους πολίτες, στα πλαίσια της έξυπνης διακυβέρνησης και της έξυπνης πόλης, δίνουν το πλεονέκτημα στον πολίτη να είναι συμμέτοχος στα δεδομένα που δίνει στους φορείς, δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να είναι συμμέτοχος σε αποφάσεις, σε λύσεις και σε δράσεις που θα εξυπηρετήσουν τη δική του ζωή, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο και γενικότερα την ευημερία της κοινωνίας. Στα πλαίσια της σημερινής παρουσίας της ψηφιακής κάρτας του Δημότη, που είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία από το Δήμο Ηρακλείου και αξίζουν συγχαρητήρια στην αρμόδια τη Δημαρχία, θέλω να σημειώσω το εξής, ότι δεν αρκούν μόνο οι ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες που σίγουρα αυξάνουν την αυτοπεποίθηση του πολίτη ώστε να είναι συμμέτοχος σε μια διακυβέρνηση όπως θέλουμε να την εκφράζουμε στον αιώνα που διανύουμε. Απαιτείται ο συνδυασμός και ο συντονισμός των φορέων πέρα από αυτή την ψηφιακή συμμετοχή. Με απλά λόγια, δεν αρκεί μια εφαρμογή, για παράδειγμα, που να δηλώνει ένας πολίτης τις λακκούβες στους δρόμους, μόνο και μόνο για να τις δηλώνει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος συντονισμός των υπηρεσιών, ώστε αυτό μέσω της ψηφιακής αυτής εφαρμογής να γίνεται γνωστό, αλλά και να επιτυγχάνεται λύση και να επιδιορθώνεται τελικά το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πόλεων στην αιώνα που διανύουμε είναι πολύ σημαντικός και όλο αυτό να γίνει, ευχόμαστε με τον συντονισμό όλων μας, για την ευημερία της κοινωνίας των πολιτών.